Κύριε Υφυπουργέ, είναι απαράδεκτες οι συνθήκες φοιτητικής στέγης που επικρατούν σε όλους τους νομούς της Κρήτης και συνολικά είναι οξυμένα τα προβλήματα που αφορούν τη φοιτητική μέρημνα. Συγκεκριμένα στο Ηράκλειο, εδώ και 4 χρόνια μετά τις πυρκαγιές του 2018, που κατέστρεψε τις φοιτητικές εστίες, οι φοιτητές είναι αναγκασμένοι να μένουν σε ξενοδοχεία, επιβαρύνοντας οικονομικά για τη μετακίνησή τους προς την Πανεπιστημιούπολη και μάλιστα χωρίς να υπάρχει τακτική απευθεία συγκοινωνία. Τα ξενοδοχεία που διαμένουν έχουν απόσταση από την Πανεπιστημιούπολη 8,5 χιλιόμετρα. Απαιτείται τουλάχιστον 1 έως 1,5 ώρες σε μέρες και ώρες χωρίς αυξημένη κυκλοφοριακή κίνηση και υπό την προϋπόθεση ότι τα δρομολόγια τηρούνται αυστηρά. Αυτό στο δε ρεύμα, μάλλον το κόστος των εισιτηρίων κυμαίνονται στα 3,20 ευρώ με τη χρήση φοιτητικής ταυτότητας για τη μετάβασή τους από και προς το Πανεπιστήμιο. Στο δε ρεύμα, τα διαθέσιμα φοιτητικά δωμάτια για εστιακούς φοιτητές εξυπηρετούν περίπου 350 φοιτητές από τους σχεδόν 10.000 που σπουδάζουν, ενώ σοβαρά είναι και τα προβλήματα με τη σύντηση. Μάλιστα, κλήθηκαν από τη διοίκηση του Πανεπιστημίου από την αρχή του καλοκαιριού να αδειάσουν τα δωμάτια τους, ώστε να ενοικιαστούν σε προγράμματα επιμόρφωσης φοιτητών από το εξωτερικό, τα γνωστά summer schools, λες και οι ακαδημαϊκές υποχρεώσεις σταματούν το καλοκαίρι ή ξαφνικά έγιναν πλούσιοι για να μπορούν να ενοικιάσουν σπίτι. Έχουν ζητήσει με απόφαση του συλλόγου τους την ικανοποίηση του αυτονόητου αιτήματός τους να μένουν 12 μήνες το χρόνο στα δωμάτια, όπως συμβαίνει και στις υπόλοιπες φοιτητικές εστίες πανελλαδικά. Η στάση της Πρετανίας και της Μέρημνας είναι εχθρική. Επίσης, στα δωμάτια στα οποία διαμένουν φοιτητές, τείχοι και πατώματα έχουν σκάσει από την υγρασία. Είναι συχνό το φαινόμενο οι βλάβες ηλεκτρικών συσκευών και οι διαρροές νερών. Τις ανάγκες των εστιακών φοιτητών καλύπτουν μόλις 5 πλυντήρια, τα οποία επίσης παρουσιάζουν συχνές βλάβες. Στα Χανιά, στο ΕΛΜΕΠΑ, δεν διατίθεται φοιτητικές εστίες και εκεί νοικιάζονται δωμάτια στα ξενοδοχεία. Από την άλλη, στις παλιές εστίες του Πολυτεχνείου, δωμάτια παραμένουν κλειστά, ενώ χρειάζονται επισκευές και συντήρηση που δεν υλοποιούνται. Συγχρόνως, ένας φοιτητής που δικαιούται δωμάτιο στην εστία θα μπει σε αυτό τουλάχιστον 3 μήνες μετά την έναρξη των μαθημάτων, ενώ θα κληθεί να πληρώσει εγγύηση ή συμβολικό ενίκιο. Στο Δε Λασίθι, στον Άγιο Νικόλαο, δεν υπάρχουν εστίες και στη Σιτία διατίθεται μόλις 15 δωμάτια, οι οποίες συγχρόνως λειτουργούν και για τη στέγαση μαθητών. Όλα λοιπόν τα παραπάνω προκαλούν σοβαρά εμπόδια στις σπουδές των παιδιών των λαϊκών οικογενειών τη στιγμή που δίνονται 1 εκατομμύριο ευρώ στην πανεπιστημιακή αστυνομία και στους ομίλους. Η κυβέρνηση και διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις δεν έχουν πάρει κανένα απολύτως μέτρο ώστε να μειωθεί συνολικά το κόστος διαβίωσης όσων σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Με αυτά τα δεδομένα, αυτά τα παιδιά των εργατικών λαϊκών οικογενειών εξωθούνται να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους πριν καν τις αρχίσουν. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ποια μέτρα θα λάβει Παρακαλώ. Η κυβέρνηση έτσι ώστε να προχωρήσει στην ανέγερση νέων εστιών, ασφαλών και σύγχρονων, που να καλύπτουν τις σύγχρονες στεγαστικές ανάγκες με ευθύνη του κράτους, χωρίς σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και ενίκεια, αξιοποιώντας τις υποδομές που βρίσκονται στην ιδιοκτησία των πανεπιστημίων, των δήμων και του δημοσίου και για την επισκευή ανακαίνιση των υπαρχουσών εστιών. Και τέλος, και κλείνω με αυτό, να εξασφαλιστεί μηνιαίο φοιτητικό επίδομα στο ύψος του ενοικίου για όλους τους φοιτητές που νοικιάζουν και σε κάθε περίπτωση να καταβληθεί άμεσα το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Ξεκινάω από κάτι βασικό. Το θέμα της στεγάσεως των φοιτητών, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 5 νόμου 4957, ανήκει στην αυτοδιοίκηση των ΑΕΗ. Τα ίδια τα ΑΕΗ αποφασίζουν πώς θα αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα. Επομένως, η οργάνωση και λειτουργία των φοιτητικών εστιών ανήκει στα αρμόδια όργανά τους. Το σχέδιο της οικονομικής τους διαχειρίσεως και της καλύψεως των λειτουργικών δαπανών τους ανήκει στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ, στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης, σε συνεργασία με τα ΑΕΗ. Ειδικά για το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, είναι ένα από τα 5 πανεπιστήμια, στα οποία στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα ανεγείρονται φοιτητικές εστίες, 8.150 φοιτητικές κλίνες, σε 5 φοιτητικές εστίες, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, καθώς και στα Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Θράκης και Δυτικής Αττικής.
Εδώ να επισημάνω το θέμα που σε σχέση με αυτά που γράψατε, γιατί τα έψαξα λίγο, ως προς το Πανεπιστήμιο, ως προς το Πολυτεχνείο Κρήτης. Εδώ να πούμε ότι το Πολυτεχνείο Κρήτης, σε αντίθεση με αυτά που λέει στην ερώτησή σας, διαθέτει φοιτητική εστία μόνον στα Χανιά, μόνον στην Πολυτεχνιούπολη των Χανίων. Ούτε στο Ηράκλειο, ούτε στο Ρέθυμνο, ούτε σε άλλη πόλη της Κρήτης. Δεν έχει το Πολυτεχνείο τέτοιο πράγμα. Και επίσης δεν ενοικιάζει δωμάτια για διαμονή φοιτητών σε καμία άλλη πόλη της Κρήτης. Έτσι αναφέρεται στην ερώτησή σας, οφείλω να το επισημάνω. Τώρα, τα κριτήρια στεγάσεως έχουν τεθεί από τους ίδιους, από το ίδιο το Πανεπιστήμιο. Και τα τελευταία 3 ακαδημαϊκά έτη δόθηκαν δωμάτια σε όλους τους φοιτητές και δεν υπάρχουν επιλαχόντες που περιμένουν να αδειάσει κάποιο δωμάτιο για να μπουν στην εστία. Μάλιστα, κατά τα προηγούμενα έτη 2021 και 2021-2022, λόγω και του κορονοϊού, 15 δωμάτια παρέμειναν διαθέσιμα για την εγκατάσταση όλων των δικαιούχων προπτυχιακών φοιτητών και δόθηκαν με ξεχωριστό κύκλο αιτήσεων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές με τα ίδια ακριβώς κριτήρια. Τώρα, ως προς τα κενά δωμάτια στα οποία αναφέρεστε, γιατί και αυτό μου έκανε εντύπωση, λέει έχουν κενά δωμάτια. Είναι 4 δωμάτια λοιπόν πράγματι σε μία φοιτητική εστία τα οποία έχουν σοβαρά προβλήματα ως προς την κατάστασή τους. Πρόκειται να ανακαινιστούν και να αναβαθμιστούν ενεργειακά. Μιλάμε για 4 δωμάτια. Αυτά είναι τα κενά δωμάτια. Το γεγονός ότι μένουν κλειστά για λόγους ασφαλείας εκείνων που να μπουν μέσα δεν στερεί από κανέναν δικαίου φοιτήτη το δικαίωμα στεγάσεως. Και ως προς τα εισοδηματικά κριτήρια, να πούμε ότι το 2017 ήταν στα 17.000 ευρώ και φέτος είναι στα 25.000 ευρώ το εισοδηματικό κριτήριο. Θα συνεχίσω, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ, κύριε Συνάδελφε. Έξω, έχετε επίγνωση της πραγματικής κατάστασης που υπάρχει σε σχέση με τις φοιτητικές εστίες. Γιατί αν πραγματικά είχατε αίσθηση, στοιχειώδη αίσθηση της ικτρής κατάστασης, είχατε τοποθετηθεί με αυτόν τον τρόπο. Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε ότι μόλις το 9% των φοιτητών πανελλαδικά καλύπτονται από φοιτητικές εστίες, αυτές τις εγκαταλελειμμένες, το έλεος της υποχρηματοδότησης της δικής σας κυβέρνησης, των προηγούμενων κυβερνήσεων διαχρονικά. Στη ΔΕ Κρήτη, το 2, άντε το πολύ 3,5% του συνόλου των φοιτητών να καλύπτονται από αυτές τις εστίες, από αυτές τις εστίες τις οποίες σας είπα προηγουμένως, στην πρωτολογία μου. Λοιπόν, τι συζητάμε τώρα. Είναι άθλια η κατάσταση. Εδώ δεν τίθεται μόνο θέμα απόστασης των ξενοδοχείων από το Πανεπιστήμιο. Εδώ υπάρχει και θέμα έλλειψης κατάλληλων υποδομών που δεν πληρούν στοιχειώδεις προϋποθέσεις για να καλύπτουν ανάγκες ενός φοιτητή. Τα ξενοδοχεία, καταρχήν είναι λύση αυτή, τα ξενοδοχεία ως φοιτητικές εστίες. Αστεία πράγματα. Με προδιαγραφές τουριστικών καταλυμάτων που είναι για τουρίστες και δεν είναι για φοιτητές. Γιατί στο Ηράκλειο περί αυτού πρόκειται. Πολύ μικρή χώρη, λίγων τετραγωνικών μέτρων για 2 ανθρώπους. Που δεν είναι για να ζεις επί μακρόν. Είναι για να ζεις 2-3 μέρες, μία εβδομάδα, άντε 10 μέρες. Δεν διαθέτουν κοινόχρηστους χώρους και υποδομές για να διαβάζουν, να κάνουν τις εργασίες τους ή να παρακολουθούν σεμινάρια, διαλέξεις, να γίνεται χρήση διαδικτύου με υψηλές ταχύτητες. Δεν έχουν καν γραφείο διαβάσματος στα δωμάτια. Στις εισόδους λειτουργούν υπαίθριες ταβέρνες. Ενώ δεν υπάρχει χώρος υποδομής εντός του κτηρίου, κάτι που θέτει σε κίνδυνο την ίδια την ασφάλεια των φοιτητών. Εξίσου σημαντικό είναι ότι οι φοιτητές διαμένουν στις εστίες. Επιβάλλεται να έχουν μια εύκολη πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες, στα νοσοκομεία, να έχουν τη δική τους πολιτιστική δραστηριότητα. Οι φοιτητές είναι μέρος της κοινωνικής ζωής. Δεν μπορεί να τους ξεκόψει από όλα αυτά. Και δυστυχώς οι προδιαγραφές και οι προϋποθέσεις της προκήρυξης για την εξέβρεση εστιών είναι φωτογραφικές. Το έχετε ψάξει? Δεν έχουν καμία σχέση με τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να είναι φοιτητικές εστίες. Εδώ εμφανίζεται αναντιστοιχεία της προκήρυξης για την εξέβρεση εστιών
μεταξύ των δημοσιευμένων όρων του διαγωνισμού περί παροχών και του συμβολίου που έχει υπογραφεί με τα ξενοδοχεία. Δηλαδή, για παράδειγμα, να σας φέρω ένα παράδειγμα. Αντί για δύο γραφεία στο δωμάτιο που να καλύπτει τις ανάγκες των δύο φοιτητών, υπάρχει μόνο ένα. Που αν απλώσεις το βιβλίο, δεν μπορείς να κάτσεις να διαβάσεις. Δεν υπάρχει περιθώριο. Προφανώς λοιπόν πρέπει να ελεγχθεί και η νομιμότητα του διαγωνισμού. Στο δε ρέθυμνο, απέναντι σε όλα τα παράδεκτα που συμβαίνουν και σας ανέφερα προηγουμένως στην πρωτολογία, η Πρυτανία και η Μέρημνα όχι μόνο παρέμειναν να μετακίνητε στις θέσεις τους, να διώξουν τους φοιτητές από τα δωμάτια τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά καλούσαν φοιτητές να παραδώσουν τα κλειδιά, προβαίνοντας ακόμα και σε εκφοβιστικές πρακτικές, όπως προσωπικά τηλεφωνήματα, απειλές ότι όποιος, όποια δεν παραδώσει το κλειδί θα αποκλειστεί από τη δωρεάν σύντηση. Και πάει λέγοντας. Όλος αυτός ο εκφοβισμός επειδή ο φοιτητικός σύλλογος των εστιακών κάλεσε τους δικαιούχους να μην παραδώσουν τα κλειδιά των δωματίων και να μην νομιμοποιήσουν έτσι αυτή την απαράδεκτη πρακτική. Αναφέρομαι για το Ρέθυμνο. Γιατί να μην τα παραδώσουν? Να σας ρωτήσω, όλο τον εξοπλισμό που έχουν μέσα στα δωμάτια, πού θα τον πάνε τα παιδιά? Θέλω να μας πείτε. Και από πού και ως πού θα πρέπει να εκδιώξεις τον φοιτητή από τη φοιτητική εστία για να εντάξεις κάποιους άλλους στο όνομα κάποιων προγραμμάτων? Πέστε μου. Ανέδειξαν στη συνάντηση που είχαμε πόσο σοβαρά είναι τα προβλήματα της σύντησης, όπου η φοιτητική Μέρημνα και ο εργολάβος ιδιώτης χρόνο με το χρόνο στενεύει τα κριτήρια για το ποιος δικαιούται ή όχι δωρεάν γεύματα. Η λογική της πάθησης θυσίας μείωση του κόστους έχει ως συνέπεια πολλοί φοιτητές να αποκλείονται βάσει των ισχυσών κριτηρίων. Όλα λοιπόν τα παραπάνω. Η πολιτική της κυβέρνησης είναι που οδηγεί τους φοιτητές σε αυτή την κατάσταση. Φοιτητές που προέρχονται από τα εργατικά λαϊκά στρώματα, δεν είναι πλούσιοι, δεν είναι αστική τάξη, που τους αναγκάζεται είτε να αφήσουν τις σπουδές τους, και να νοικιάσουν σπίτια, να δουλεύουν σκληρά για να ανταποκριθούν στα υπέρμετρα έξοδα που έχουν εκτιναχθεί πάνω από το 40% σε σχέση με πέρυσι, ειδικά σήμερα με τα ενίκια έτσι όπως έχουν εξελιχθεί, με την ακρίβεια, με την ενεργειακή φτώχεια κτλ. Η κυβέρνηση λοιπόν δεν προβλέπει τίποτα ώστε να μειωθεί συνολικά το κόστος διαβίωσης όσων σπουδάζουν μακριά από το τόπο κατοικίας τους. Αλλά την ίδια στιγμή δισεκατομμύρια για τις ανάγκες τις εξοπλιστικές για λογαριασμό του ΝΑΤΟ, 30 εκατομμύρια για την πανεπιστημιακή αστυνομία, 32 δισεκατομμύρια το Ταμείο Ανάκαμψης για τους επιχειρηματικούς ομίλους, χρήματα με τη σέσουλα. Αλλά δεν περισσεύει τίποτα για τους φοιτητές που προέρχονται από τα εργατικά λαϊκά στρώματα. Παρακαλώ. Και κλείνω, είναι αναγκαίο να υπάρξουν άμεσα μέτρα στήριξη των φοιτητών όπως διεκδικούν και οι φορείς τους. Να οικοδομηθούν, κλείνω με αυτό κύριε Πρόεδρε, να οικοδομηθούν φοιτητικές εστίες στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου στεγαστικού σχεδιασμού. Ωραία. Με αποκλειστική ευθύνη του κράτους, ασφαλείς εστίες λειτουργικές που να καλύπτουν. Ωραία. Το σύνολο των αναγκών των φοιτητών δωρεάν για όλους. Ευχαριστώ.